Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή Πολιτεία Απειλή Πολιτών. Μια εκπομπή που ασχολείται με θέματα της καθημερινότητας, θέματα που απασχολούν όλους εμάς τους πολίτες και κατά κάποιο τρόπο είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε για ποιο λόγο συμβαίνουν. Αυτό σημαίνει ενεργός πολίτης. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κάθε φορά, αυτό θα κάνουμε και σήμερα, που θα μιλήσουμε για την ενέργεια. Θα μιλήσουμε για αυτήν την ακριβή ενέργεια που καλούμαστε όλοι να πληρώσουμε μέσα από μια περιβόητη ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό τουλάχιστον μας λένε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλοι οι διοικούντες. Και όλο αυτό θα πάμε να το αναλύσουμε με τον καλεσμένο μου, τον κύριο Τζίτζιο Στέριο. Γι' αυτό λοιπόν τον καλώ αμέσως στο στούντιο για να ξεκινήσουμε. Κύριε Τζίτζιο. Κύριε Σουφλερέ, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας σε μια εκπομπή στην Πολιτεία Απειλή Πολιτών. Καλησπερίζω όλους τους ελεύθερους Έλληνες. Να είστε καλά, κύριε Τζίτζιο, που είστε πάλι εδώ με τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει με το επιτελείο σας. Να δούμε αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Απασχολεί όλους τους πολίτες. Όλοι καλούμαστε να βάλουμε το χέρι ξανά πολύ βαθιά στη τσέπη. Για όσους έχουν τσέπη και για όσους έχουν χρήματα στη τσέπη. Γιατί έχουμε στεγνώσει από όλες αυτές τις υποχρεώσεις που μας βάζουν. Και είναι αξιοπερίεργο να δούμε από τη μία πλευρά ότι υπάρχουν τόση αγωγή για την Ευρώπη, να μιλήσουμε εδώ για την Ευρώπη, που έχουν χρηματοδοτηθεί από εμάς τους πολίτες, όλων των κρατών δηλαδή, και τελικά φτάνουμε σήμερα να μην έχουμε την επάρκεια σε ενέργεια. Αυτό πού οφείλεται και αν υπάρχει λύση για όλο αυτό. Ναι. Πραγματικά αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και 6 μήνες περίπου στη χώρα μας είναι πραγματικά τελειωτικό χτύπημα, όπως το αναφέρατε, διότι εδώ και 12 χρόνια σε αυτές τις κομματικές πρακτικές των μνημονίων έχει αφαιμαχθεί οποιαδήποτε αποταμίευση είχε καταφέρει να κάνει ο Έλληνας. Και σήμερα, πασχίζοντας να βγάλει το χειμώνα, ήταν ο 12ος χειμώνας υπομνημονιακή κατάσταση, με την ενεργεία να καλπάζει, με τις αυξήσεις των τιμών να οργιάζουν. Παλεύοντας να βγάλει τον χειμώνα ενεργειακά, είδαμε να εμφανίζεται αυτή η περιβόητη ρήτρα αναπροσαρμογής στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Αυτές οι αυξήσεις φυσικά δεν επηρέασαν μόνο όσους έχουν θέρμανση με στηριγμένη στην ηλεκτροδότηση, στο ρεύμα, αλλά παρέσυρε τόσο στερεά καύσιμα όπως το πέλετ, το οποίο είχε σε σχέση με πέρυσι μία αύξηση της τάξης του 35%, παρέσυρε και το πετρέλαιο και φυσικά και το φυσικό αέριο, όπου υποτίθεται ότι η βασική πηγή του προβλήματος είναι αυτό, ότι είναι το φυσικό αέριο, με βάση τις δηλώσεις φυσικά της κυβέρνησης. Και η αύξηση, η τραγική αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου ήταν αυτή η οποία συμπαρέσυρε και εμφανίστηκε για πρώτη φορά φυσικά στα ελληνικά δεδομένα, δεν το είχαμε παρατηρήσει ποτέ, ένα φαινόμενο το οποίο αποκαλέστηκε ρήτρα αναπροσαρμογής, το οποίο αύξησε τις τιμές των τιμολογίων της ΔΕΗ από 100% έως και 400% σε περιπτώσεις. Έχουμε δει πραγματικά ακραίες καταστάσεις. Έχουμε ακούσει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτήν την υποχρέωση που τους έχουν δημιουργήσει. Ακριβώς. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο όπου με βάση το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδος 4,5 εκατομμύρια αφημοί δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν ρύθμιση μέσα στο 2021. Αντιλαμβάνεστε ότι μια νέα είδους ρύθμιση στα τιμολόγια της ΔΕΗ είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτως ή άλλως. Εμείς καλούμαστε να δούμε, κύριε Σουφλερέ, σήμερα αν όντως είναι έτσι. Δηλαδή, αν όντως η τιμή στο φυσικό αέριο έχει ανέβει τόσο πολύ, αν αυτή είναι η δημιουργός αιτία του προβλήματος, και να καταλήξουμε
στο ποιος ευθύνεται τελικά και τι μπορεί ο πολίτης να κάνει απέναντι σε όλο αυτό το καθεστώς το οποίο έχει να αντιμετωπίσει καθημερινά. Μάλιστα. Θα πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί όσον αφορά με την αύξηση του φυσικού αερίου. Καταρχήν, η Ελλάδα παράγει το ρεύμα της κατά 56% δεν παράγει το ρεύμα της κατά 56% από φυσικό αέριο. Δηλαδή, η συμμετοχή στην παραγωγή του ρεύματος όσον αφορά το φυσικό αέριο είναι 44%. Mm-hmm. Άρα, ακόμα και έτσι, εάν ήταν, δεν θα έπρεπε καθ' ολοκληρία να αυξηθεί το τιμολόγιο της ΔΕΗ, αλλά θα έπρεπε κατά 44% της καταναλώμενης ισχύως να αυξηθεί σύμφωνα με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Εδώ μιλάμε 100 και 200% πάνω, κύριε Τζίτζιο. Δεν μιλάμε για 44%, ακόμη δηλαδή και 100% να έπαιρνε πάνω. Αυτό το επισημαίνω γιατί μας λένε ότι το φυσικό αέριο ευθύνεται, όμως το φυσικό αέριο κάνει συμπαραγωγή κατά 44%. Mm-hmm. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου βλέπετε ότι συγκλίνουν όλες οι κομματικές πρακτικές, και τις αναφέρω ως κομματικές πρακτικές γιατί πολιτική δεν υπάρχει στην Ελλάδα, διότι δεν έχει εμφανιστεί ο πολίτης ακόμη, ο οποίος θα ασκήσει την πολιτική. Έχουμε κομματικές πρακτικές και μεθόδους. Με βάση λοιπόν αυτές, βλέπουμε ότι τα ΑΠΕ τείνουν να έχουν όλο και περισσότερο χώρο, ποσοστό, μέσα στην παραγωγή της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας. Αυτό όμως θα πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά, γιατί το μείζον πρόβλημα σε ένα δίκτυο ηλεκτροδότησης στην παροχή όσον αφορά την προσφορά, μα και στη ζήτηση, έχει να κάνει με την συχνότητα του ρεύματος. Το πρόβλημα δηλαδή δεν έγκυται μόνο στην ποσότητα, αλλά και στην συχνότητα. Θέλουμε να κρατάμε σταθερά την συχνότητα του δικτύου στα 50 Hz. Τα μηχανήματα δουλεύουν στα 50 Hz. Οπότε, επειδή τα ΑΠΕ δεν είναι σταθερής βάσεως παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή φυσάει, έχει ήλιο αναλόγως, έχουμε και την παροχή. Γι' αυτό όταν δεν έχουμε ζήτηση και έχουμε μεγάλη παροχή, την χάνουμε. Όταν έχουμε μεγάλη ζήτηση και δεν έχουμε παροχή στιγμιαία, καλούνται όλες αυτές οι σταθερές μηχανές φυσικό αέριο, διζελομηχανές σε κατάσταση νησιών, λιγνίτη, τύρφη και υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια είναι βασικοί παίχτες, γιατί με ένα κουμπί μπορεί να εκμεταλλευτείς την ροή του νερού και να παράξεις, και όταν δεν την χρειάζεσαι, με ένα κουμπί πάλι να απασφαλίσεις και να μην παράγεις ρεύμα. Που έχουμε άφθονο, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, έχουμε πάρα πολύ νερό και σε ποτάμια και σε λίμνες και σε όλες τις ακτογραμμές που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Νερό έχουμε πολύ, αλλά δεν το αξιοποιούμε. Είναι πολύ οξύμορο μια χώρα όπως η Ελλάς, η χώρα των υδάτων, με ατελείωτα ποτάμια, λίμνες και ούτω καθεξής. Άρα δεν έχουμε, δεν έχουμε, κύριε Τζίτζιο, αυτήν την σταθερή παραγωγή ενέργειας, έτσι ώστε να μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις αυξομοιώσεις της ζήτησης της αγοράς. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, γιατί όταν ζητάμε ρεύμα και τα ΑΠΕ δεν μπορούν να δώσουν, γιατί έχουν προτεραιότητα πάντα αυτά, οι μηχανές οι οποίες καλούνται να πάρουν μπρος θα πρέπει να δουλέψουν απευθείας στο 100% της ισχύως τους. Για όποιον γνωρίζει ελάχιστα μηχανολογία, είναι πολύ εύκολο να αντιληφθεί ότι όταν μία μηχανή είναι κρύα και κληθώ εγώ να την δουλέψω στο πικ, στην κορυφή της δηλαδή, αργεί να πάρει το ποσοστό της απόδοσης της και προκαλεί και φθορές. Αυτό το να δουλεύω μία μηχανή στο 0 και στο 100% έχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις καυσίμου από το να δουλεύω μία μηχανή στο 30, 40, 50% σταθερά. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει καμία σχέση, μπορούμε να το καταλάβουμε και στο πώς δουλεύουμε το αυτοκίνητό μας. Αν το αυτοκίνητό μας το δουλεύουμε πρώτη, δευτέρα, σκασμένη και τελική
και η πολύ περισσότερο καύσιμο από το να είμαστε σε μια εθνική οδό και να τρέχουμε σταθερά με 2-3 χιλιάδες στροφές. Οπότε, στην ουσία τα ΑΠΕ προκαλούν ζημία όσον αφορά την οικονομία της ενέργειας. Δεν προσδίδουν κέρδος. Κέρδος θα προσέδιδαν η ύπαρξη περισσότερων υδροηλεκτρικών εργοστασίων, τα οποία μάλιστα, επειδή το ζητούμενο είναι όσο το δυνατόν η λιγότερη, το μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα, έτσι μας το λένε, τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια έχουν σχεδόν μηδαμινό αποτύπωμα άνθρακα. Έχουμε ανάλογα φράγματα, ας πούμε, στην Ελλάδα, κύριε Τζίτζικο, που να έχουν γίνει, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε να πάμε και προς εκείνη την κατεύθυνση, αφού αυτό επιτάσσει η λογική. Τα τελευταία 30 χρόνια δεν υπάρχουν τέτοια έργα στην Ελλάδα, κύριε Σουφλερέ. Για την ακρίβεια, τα τελευταία 27 χρόνια δεν έχουμε κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και μάλιστα με πολύ μικρότερο κόστος να έχουμε δύο ωφέλη. Πρώτον, την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος κατά βούληση, και δεύτερον, επειδή γίνεται η συσσόρευση του ύδατος κατά τη χειμερινή περίοδο, έχουμε τεράστιους ορεινούς όγκους. Σωστά. Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ η μορφολογία του εδάφους για να το κάνουμε αυτό, να το επιτύχουμε, να συγκρατήσουμε δηλαδή το νερό και να μην το αφήσουμε να κυλάει από χυμάρους άσκοπα και να χάνεται. Συγκρατώντας λοιπόν το νερό, αντιμετωπίζουμε και την λειψιδρία το καλοκαίρι. Μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε τους γεωργούς να αποφύγουν υψηλά κόστη ρεύματος όσον αφορά άντληση υδάτων για να ποτίσουν τα χωράφια, όταν θα μπορούμε εμείς με φυσική ροή, λόγω υψομετρικής διαφοράς, να τους παρέχουμε ικανοποιητικό ύδωρ, αφού πρώτα έχουμε παράξει ρεύμα με αυτό. Σωστά, το τερπνών μετά το ωφελή μου. Ναι, είναι σε αντιληπτός. Έτσι. Οπότε, βλέπουμε μια κομματική πρακτική η οποία έχει να κάνει όχι με το όφελος του πολίτη, αλλά με το όφελος ιδιωτικών εταιριών, οι οποίες αναλαμβάνουν την εγκατάσταση και δημιουργία αεολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Βλέπουμε όμιλοι όπως Μυτιληναίο, Μπόμπολα κτλ. Είναι πολύ γνωστοί, τους γνωρίζουμε όλοι. Ιδιωτικές εταιρείες λοιπόν να εκμεταλλεύονται ελληνικό έδαφος, ελληνικές πλουτοπαραγωγικές πηγές όπως είναι ο άνεμος και ο ήλιος, και ο πολίτης στην ουσία να έχει αύξηση στο τιμολόγιο του και όχι μείωση. Γιατί μπαίνει ο μεσίτης. Μπαίνει δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει το ρόλο του μεσάζοντας στο ενδιάμεσο και καρπώνεται αυτό στην διαφορά, όπως το φαινόμενο των τελευταίων ετών με τις ιδιωτικές εταιρείες που αρέσκονται να τους λένε ιδιωτικούς παρόχους ρεύματος, που στην ουσία δεν είναι πάροχοι ρεύματος, κάνουν μεσιτεία. Γιατί ούτε παράγουν το ρεύμα, αλλά ούτε και το παρέχουν. Παράγει το ρεύμα η ΔΕΗ με τα εργοστάσια τα οποία πλήρωσε ο Έλληνας πολίτης ανά τα χρόνια, και το παρέχει με το δίκτυο παροχής, το οποίο πάλι ο Έλληνας πολίτης, με βαριά φορολόγηση κτλ., έχει πληρώσει. Άρα, ανάμεσα στην παραγωγή, στο ορυκτό καύσιμο, για παράδειγμα, το εργοστάσιο, το δίκτυο διανομής μέχρι και την χελώνα του σπιτιού μας, αυτά είναι όλα πληρωμένα από τον Έλληνα πολίτη. Εκεί ανάμεσα στη χελώνα του σπιτιού μας έρχεται και μπαίνει ο Χ Ήρων, Energy, Προντέργια και ούτω καθεξής, Βόλτον, Βολτέρα, Βαντεμβόλτ κτλ. Ως μεσίτης και παίρνει ένα ποσοστό, γιατί του το επέτρεψε το κομματικό καθεστώς, το κάνει, για να μπορέσει να πέσει η αξία της ΔΕΗ και να φτάσουμε σε σημείο να την πουλήσουμε, κάτι το οποίο έχει αξία, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσμετρηθεί, γιατί έχει τεράστια υπεραξία όσον αφορά την εταιρεία. Την πουλήσαμε επί πινακίου φακής, τη χαρίσαμε δηλαδή σε ιδιωτικά φαντ. Έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές, κύριε Τζίτζιο, από την συγκεκριμένη εκπομπή εδώ. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές και με τον
συνυποψήφιό σας, τον κύριο Πουλατσόγλου. Έχουμε δώσει πάρα πολλά στοιχεία και έχουμε δει πραγματικά το πώς ξεκίνησε η ΔΕΗ, πώς χρηματοδοτήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια από τους προγόνους μας και πώς φτάσαμε σήμερα που όντως να φύγει από τα χέρια των πολιτών και να πάει σε ιδιώτες. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο στην αρχή της εκπομπής είπα ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε μια εκπομπή μαζί σας στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών για το συγκεκριμένο θέμα, διότι υπάρχει άφθονο υλικό εκπομπές να ανατρέξει ο πολίτης που μας βλέπει αυτή τη στιγμή και να δει πραγματικά τι έχει συμβεί με τη ΔΕΗ, ΔΔΕ, ΡΑΕ, ΑΔΜΙΕ και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στον λογαριασμό της ΔΕΗ. Σήμερα όμως θα επικεντρωθούμε, εφόσον κάναμε μια εισαγωγή για να αντιληφθούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά με την παραγωγή του ρεύματος, ποιοι είναι αυτοί που το παράγουν και να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μας δίνουν, μας πουλάνε στην ουσία φυσικό αέριο, από πού προμηθευόμαστε φυσικό αέριο, μια και δεν μπορούμε εμείς να παράξουμε και να... τα φυσικά μας κοιτάσματα, τα οποία ομολογουμένως από τα στόματα αυτών των κομματικών ανθρώπων είναι πολύ μεγάλα. Κύριε Τζίζικο, πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να μην κάνουμε διακοπή στη συνέχεια, να δώσουμε όλες μαζί τις πληροφορίες στους τηλεθεατές μας. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο και πάλι εδώ με τον κύριο Τζίζικο. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα. Για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελλάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Όρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού. 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο, Αρτέμις Όρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελλάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλε το στο www.kosmotheasi.com. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο στούντιο με τον κύριο Τζίτζιο. Μιλάμε για την ακριβή ενέργεια που καλείται σήμερα ο πολίτης να πληρώσει. Παρόλα αυτά έχει πληρώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλά χρήματα και για να στηθεί όλο το δίκτυο, αλλά και γνωρίζουμε πολύ καλά μέσα από τις εκπομπές που έχουμε κάνει εδώ στο στούντιο πώς έχει δημιουργηθεί η ΔΕΗ και πώς χρηματοδοτήθηκε από τους προγονούς μας. Κύριε Τζίτζιο, μας λέγατε λοιπόν ότι θα μπορούσε εδώ στην Ελλάδα, θα μπορούσαν οι διοικήσεις να αλλάξουν την πορεία και να χρηματοδοτήσουν κάποια άλλα έργα υδροηλεκτρικά, αλλά δεν το έχουν κάνει. Ναι, και γι' αυτό καταλήγουμε στη σημερινή κατάσταση. Όπου αναγκαζόμαστε να είμαστε έρμεοι ως πολίτες, ως χώρα, στα διεθνή χρηματιστήρια, διότι το ίδωρ το οποίο έρε και ρέει άφθονο δεν θα μπορούσε να είναι χρηματιστηριακό προϊόν, τουλάχιστον ακόμη. Βέβαια, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, το κάρβουνο κτλ. Είναι διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί αυτές οι τραγικές αυξήσεις που βλέπουμε έχουν να κάνουν με τη χρηματιστηριακή τιμή αυτών των πρώτων υλών. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο, λιγνίτη. Και άσχετα εάν η γη δεν μας δυσκόλεψε στο πώς θα το βγάλουμε, δηλαδή δεν καταναλώνουμε μεγαλύτερη ενέργεια για να εξάγουμε φυσικό αέριο, πετρέλαιο κτλ. Ξαφνικά. Δηλαδή η γη όπως μας το δίνει, έτσι μας το δίνει. Έχει να κάνει με τις πολιτικές, μάλλον με τις πρακτικές, οι οποίες χρησιμοποιούνται από ιδιωτικούς μηχανισμούς μέσα στα χρηματιστήρια και δημιουργούν αυτό που ακούμε στις ειδήσεις, τις τάσεις της αγοράς.
οι τάσεις της αγοράς διαμορφώνουν την τιμή του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα. Για να δούμε όμως πρώτα από πού προμηθευόμαστε εμείς φυσικό αέριο, για να προχωρήσουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ορίζουν και καθορίζουν τις τιμές στα χρηματιστήρια. Έχω στείλει έναν χάρτη για να μπορούμε να το κάνουμε και εικόνα. Η Ελλάδα έχει βασικό προμηθευτή όσον αφορά το φυσικό αέριο την Ρωσία, ναι, μέσω του αγωγού Turk Stream, όπου πλέον μετά την εκκίνηση, την έναρξη λειτουργίας του αγωγού TAP, το γνωστό σε όλους μας Trans-Adriatic Pipe, μετά την έναρξη, πριν την έναρξη, είχε 65% του μεριδίου της αγοράς η Ρωσία. Μετά την έναρξη του TAP, λειτουργίας του TAP, έχει περίπου 45% και 15% μέσω του TAP. Ο TAP έρχεται από τους Αζέριους, από το Αζερβαϊτζάν έρχεται το φυσικό αέριο. Βλέπουμε όμως ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Και οι δύο αγωγοί διέρχονται στην Ελλάδα διαμέσου της Τουρκίας. Ναι, ενώ, αυτό μας δείχνει ο χάρτης πραγματικά. Ναι. Ο Turk Stream, βλέπετε, θα μπορούσε να έρθει απευθείας διαμέσου, για παράδειγμα, της Βουλγαρίας, μπαίνει στην Τουρκία, βγαίνει, πάει στη Βουλγαρία και μετά κατεβαίνει στην Ελλάδα. Αυτό γεωστρατηγικά είναι πρόβλημα, δεδομένου της αντιπαλότητας που έχουμε με την Τουρκία, το οποίο για μένα φυσικά αυτό είναι για τα μάτια, για το θεαθήνε, δεν έχει να κάνει ούτε με την Τουρκία, ούτε με τη Βουλγαρία, ούτε με τη Σερβία, ούτε με καμία χώρα, έχει να κάνει με το πώς θέλουν οι ιδιώτες τραπεζίτες να μοιράσουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, την πίτα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Υπάρχει εξάρτηση όμως. Υπάρχει εξάρτηση από φυσικά, την Τουρκία. Τεράστια εξάρτηση σε μια ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Βλέπετε ότι σχεδόν το 60%, ίσως και περισσότερο, της παροχής των αναγκών φυσικού αερίου της χώρας είναι στα χέρια της Τουρκίας, για το αν θα κόψει ή όχι την παροχή. Από εκεί και πέρα το υπόλοιπο 40% μοιράζεται σε υγροποιημένο αέριο, που έρχεται κατά 20% περίπου από την Αλγερία, το περίφημο LNG, το οποίο έρχεται με πλοία, με τάγκες. Αυτό που είναι πανάκριβο, όπως ακούμε. Πανάκριβο και έχει να κάνει με τιμή όσον αφορά με το αέριο που τρέχει μέσα στους αγωγούς, έως και 4 φορές την τιμή ανά μεγαβατόρα. Μάλιστα. Και το υπόλοιπο 20% είναι μέσα από τον τουρκικό αγωγό Μπότας, είναι ο ελληνοτουρκικός αγωγός Μπότας, και φτάνουμε κάπως έτσι μέχρι πρότινος στην ικανοποίηση των αναγκών μας σε φυσικό αέριο. Μας είπανε, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ακούσαμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, να αναφέρουν ότι το πρόβλημα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι, κύριε Σουκλέρε? Ναι, το ακούμε. Το τελευταίο διάστημα το ακούμε πάρα πολύ. Και γι' αυτό ουσιαστικά έχουν δώσει το βάρος ότι αυτοί ευθύνονται για την σημερινή κατάσταση στην ενέργεια. Ακριβώς. Έχω στείλει μία ανάρτηση από τον Bloomberg, το οποίο είναι διεθνής περιοδικό και έχει να κάνει με χρηματοοικονομικά. Το Bloomberg λοιπόν μας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν ευθύνεται επουδενή αύξηση τιμών από τη Ρωσία ή μείωση της παροχής. Είτε το ένα είτε το άλλο, όταν η προσφορά είναι μειωμένη αυξάνεται η τιμή. Πέραν δηλαδή της αύξησης της τιμής από πρωτοβουλία, για παράδειγμα, της Gazprom, υπάρχει και η μείωση της προσφοράς. Οπότε αυξάνεται γενικώς η τιμή του φυσικού αερίου παγκοσμίως. Εδώ όμως βλέπουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχουμε να κάνουμε με το ότι η Gazprom λέει ότι ανοίγει τις κάνουλες, αν μπορούμε να το δείξουμε, ανοίγει τις κάνουλες, λέει, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα το οποίο αντιτίθεται προς αυτό το οποίο ακούμε. Βεβαίως, και μάλιστα, άλλα ακούμε. Σωστά. Και μάλιστα, ναι, αναφέρει συγκεκριμένα ότι
είναι και πιο φθηνό το αέριο της Gazprom από τα ευρωπαϊκά post. Συνεπώς, δεν υπάρχει πρόβλημα στραγγαλισμού της κάνουλας από πλευράς Ρωσίας ή της αύξησης των τιμών. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση όσον αφορά και το δημοσίευμα. Είναι 22 Φεβρουαρίου του 2022. Είναι δηλαδή προ δύο μηνών. Μάλιστα. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ποιος μας λέει ψέματα για όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι από την έγκριτη οικονομική σελίδα New Money. Οπότε αναφέρει τον Bloomberg, δημοσιεύει ότι από την πλευρά της Gazprom δεν τίθεται θέμα αύξησης της τιμής, ούτε στραγγαλισμού της κάνουλας. Κύριε Τζιτζιό, να ρωτήσω κάτι. Είναι και πιο φθηνό από όλα τα ευρωπαϊκά spot. Πραγματικά. Μάλιστα. Σε αυτό ακριβώς πάνω, μιλάμε για την Gazprom. Η Gazprom ξέρουμε ότι είναι ιδιωτική εταιρεία. Πριν, στο πρώτο σκέλος της εκπομπής, μας μιλήσατε για τους ιδιώτες, οι οποίοι κάνουν χρήση δημόσια περιουσία και αυτά τα δύο μου κάνουν μία αντίφαση μέσα μου. Πώς εξηγείται αυτό? Καταρχήν, κανένας ιδιώτης δεν έχει τα κεφάλαια να δημιουργήσει τέτοιες τεράστιες υποδομές. Δηλαδή η Gazprom δεν έχει δικά της κεφάλαια, αυτό μου λέτε? Η Gazprom, κύριε Σουφλερέ, αυτή τη στιγμή έχει ένα δίκτυο διανομής φυσικού αερίου εντός της Ρωσίας 168.000 χιλιόμετρων. Δεν βάζω τους υποσταθμούς, δεν βάζω τους σταθμούς εξόρυξης, άντλησης, δεν βάζω δηληστήρια, δεν βάζω τίποτα. Βάζω μόνο δίκτυο 168.000 χιλιόμετρα. Τι τεράστια. Αυτό έχει να κάνει με απαλωτριώσεις, με σκαυσίματα, με σωλήνα, με πρώτη ύλη, με μεροκάματα. Ποιος ιδιώτης είναι αυτός ο οποίος κατέχει τόσο πολύ χρήμα? Άρα, υπάρχει. Τι συμβαίνει εδώ? Η Gazprom, ναι, αν μου επιτρέπετε, η Gazprom δημιουργήθηκε το 1989. Mm-hmm. Να θυμίσω σε όλους μας ότι το 1985-91 έχουμε το καθεστώς της Περεστρόικας, για όσους το θυμούνται. Υπάρχει ο Γκορμπατσόφ και έχουμε το καθεστώς της Περεστρόικας. Περεστρόικα ήταν το σύνολο των μεταρρυθμίσεων οικονομικών και διοικητικών όσον αφορά τη Ρωσία. Μία από αυτές τις διοικητικές μα και οικονομικές μεταρρυθμίσεις ήταν το Υπουργείο Βιομηχανίας Αερίου της Σοβιετικής Ένωσης να μεταλλαχθεί σε ανώνυμη εταιρεία, η οποία αργότερα μετονομάστηκε Gazprom, και πήρε όλα τα δικαιώματα και όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Υπουργείου, τα ιδιωτικοποιήθηκε μία ανώνυμος εταιρεία. Αυτό έγινε με απόφαση της τότε διοίκησης. Έτσι εξηγείται λοιπόν η τεράστια δυναμική της συγκεκριμένης εταιρείας. Ακριβώς. Και τώρα μιλάμε για μία ανώνυμος εταιρεία, η Gazprom. Το ίδιο δεν συμβαίνει και σε εμάς, για να το φέρω στα δικά μας δεδομένα, σήμερα. Δεν συμβαίνει με τη μνημονιακή κατάσταση, με τις διοικητικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, να το πω έτσι, με μία άλλου είδους περεστρόικα από το 10 και μετά με το Ταϊπέδ. Που περνάνε όλα σε ιδιωτικά, ιδιωτικά χέρια. Το ίδιο έγινε και εδώ, για να το δώσουμε να το αντιληφθούν οι πολίτες. Το ίδιο έγινε και με την ΔΕΠΑ και με την ΔΕΣΦΑ, τη δημόσια επιχείρηση παροχής αερίου. Σωστά. Έτσι. Και η οποία δημιουργήθηκε το 1988 ως δημόσια επιχείρηση παροχής αερίου, χωρίς το ΑΕ δίπλα, και δημιούργησε όλη αυτή την τεράστια υποδομή, όπου στην ΔΕΠΑ ανήκει και η ΔΕΣΦΑ. Είναι το Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, το οποίο και τώρα πλέον είναι και αυτό ιδιωτικό. Αυτά ιδιωτικοποιήθηκαν με βάση τη μνημονιακή απέτηση και το 2016 με τον νόμο 4389, όπου με αυτόν τον νόμο δημιουργείται και η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αν δούμε στο άρθρο 185, αυτά όλα πάνε στο ΤΑΙΠΕΔ και στο υπερταμείο. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, παρόλο που ο Πρωθυπουργός, τα μέλη της τωρινής κυβέρνησης, μα και της προηγούμενης κυβέρνησης,
μανιωδώς επιμένουν ότι είναι δημόσιο. Το ΤΑΙΠΕΔ δεν είναι δημόσιο. Παραχωρήθηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο συνέβη και τότε με τη συγκεκριμένη περίπτωση της Gazprom και όχι μόνο, με πάρα πολλά. Αλλά επειδή μιλάμε για το αέριο αυτή τη στιγμή, μιλάμε στη Ρωσία για την Gazprom και εδώ μιλάμε για τη ΔΕΠΑ και τη ΔΕΣΦΑ. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, περνώντας μέσα από το ΤΑΙΠΕΔ, αυτά όλα μεταβιβάστηκαν, να συμβουλευτώ λίγο τις σημειώσεις μου, πωλήθηκαν το 2018 για να αντιληφθούμε πώς φτάνουμε στο χρηματιστήριο και γιατί πληρώνουμε εμείς σήμερα πολύ ακριβά το ρεύμα και το φυσικό αέριο. Το 2018 πωλήθηκε το 49% του μεταρχικού κεφαλαίου της ΕΠΑ Αττικής αλλά και της ΕΔΑ Αττικής, οι οποίες είναι θυγατρική της Αττική Γκάζ, η οποία με τη σειρά της είναι 100% θυγατρική της ΣΕΛ. Αυτή η μεταβίβαση, προσέξτε τώρα, ναι, είχε ως χρηματοοικονομικούς συμβούλους τους Rothschild και την Alpha Bank. Μάλιστα. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο, ναι, για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, έδωσε, λέει, γνώμη για το δίκαιο και το εύλογο της συναλλαγής η Eurobank. Εγώ τώρα σας ρωτώ, κύριε Σουφλερέ, ως πολίτη, δηλαδή το ερώτημα που κάνω σε εσάς το κάνω σε όλους τους πολίτες. Μιλάμε τώρα για εκμετάλλευση του αερίου και του δικτύου μεταφοράς του αερίου, τα οποία είναι αμιγώς εθνικά. Αφού την αγοραπολισία την κάνουν τρεις ιδιωτικές εταιρείες. Ανάμεσα είναι και μια πολυεθνική, η ΣΕΛ, η οποία έχει μεταλλαχθεί για τα ελληνικά δεδομένα σε Αττική Γκάζ. Σύμβουλοι είναι οι ιδιώτες τραπεζίτες Rothschild, η ιδιωτική εμπορική τράπεζα Alpha Bank και η ιδιωτική τράπεζα Eurobank και μάλιστα και δύο ιδιωτικά νομικά γραφεία, η Λαμπαδάριος και η Κουταλίδη. Εδώ οι κομματικοί μηχανισμοί τους οποίους εμείς ψηφίζουμε για να μας διοικήσουν, πού βρίσκονται να γνωμοδοτήσουν όσον αφορά αυτές τις αγοραπολισίες. Έχουμε εμείς δηλαδή αυτή τη στιγμή διοικούντες? Έχουμε? Είναι ένα ερώτημα που ο καθένας μπορεί να το απαντήσει. Μάλλον είναι απαντημένο μέσα στο μυαλό του καθενός. Γνωρίζει πολύ καλά το τι συμβαίνει, αλλά δυστυχώς, και εκφράζουμε έτσι γιατί βέβαια δεν υπάρχει τύχη, για να πω τη λέξη δυστυχώς, ο πολίτης, όπως είπατε και πριν, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει ο ενεργός πολίτης, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, αν γνώριζαν, αν ήξεραν ότι απέναντί τους έχουν ενεργούς πολίτες, δεν θα έπαιρναν τέτοιες αποφάσεις. Θα παίρναν οι ίδιοι οι πολίτες τις αποφάσεις αυτές με βάση το δίκαιο του συνόλου της πολιτείας. Και αυτή η αγοραπολισία, για να τα δώσω, αν μου επιτρέπετε, 2 λεπτά. Βεβαίως, και να κλείνουμε με αυτό, κύριε Τζίζιο, γιατί φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα και αφορά όλους μας, πραγματικά. Θα συνεχίσουμε σε επόμενη εκπομπή. Θα πρέπει να το δώσουμε χρονικά, να το αντιληφθούν. Αυτό Βεβαίως. Γίνεται το 2018. Το 2016 γίνεται η μεταφορά της ΔΕΠΑ στο ΤΑΙΠΕΔ. Το 2019 έχουμε τον νόμο 4643 του 2019, ο οποίος αναφέρεται σε περαιτέρω οδηγίες όσον αφορά την ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ. Δηλαδή, 16 περνάει στο ΤΑΙΠΕΔ, 18 όλες αυτές οι εταιρείες με τη συμβουλή των Rothschild γίνονται αυτές οι αγοραπολισίες προς την ΔΕΠΑ, μεταφέρονται αυτές οι μετοχές προς την ΔΕΠΑ. Το 19 ολοκληρώνεται η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, μια εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε και οτιδήποτε έχει, θα το δούμε πιθανόν στην επόμενη εκπομπή, οτιδήποτε δημιούργησε αυτή η εταιρεία έγινε με χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Και ερχόμαστε τώρα, προσέξτε το χρονικό, το 2021 τον Δεκέμβριο πωλείται η ΔΕΠΑ, το είχε εξαγγείλει φυσικά
και ο Πρωθυπουργός της χώρας στη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, αν το θυμόμαστε όλοι, πωλείται η ΔΕΠΑ στην Italgaz για 733 εκατομμύρια ευρώ και τον χειροκροτήσαν όλοι από κάτω ότι αυτό ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα της δικής του κυβέρνησης. Αυτή πωλήθηκε 10 Δεκεμβρίου του 2021. Η αντισυμβαλόμενη είναι το ΤΑΙΠΕΔ ιδιωτικού δικαίου, τα Ελληνικά Πετρέλαια ιδιωτικού δικαίου και η Italgaz ιδιωτικού δικαίου. Το λέω και ανατριχιάζω. Μάλιστα. Η συμφωνία υπογράφτηκε ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών Σταϊκούρα και του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, βάλανε δύο κούκλες ως εποπτεία να είναι εκεί για τις φωτογραφίες, για να νομίζει ο πολίτης ότι η πολιτική, σε εισαγωγικά πάντα, η ηγεσία της χώρας, οι κομματικοί αυτοί μηχανισμοί, τους οποίους πήγε και ψήφισε. Πήγαμε και ψηφίσαμε. Να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί δεν θέλω να βγαίνω έξω από το σύνολο των πολιτών, ασχέτως αν εγώ τους ψήφισα ή όχι. Αλλά δεν θέλω να βάζω τον πολίτη απέναντι σε μένα. Πήγαμε λοιπόν όλους και τους ψηφίσαμε. Τους ανεβάσαμε εκεί να μας διοικήσουν. Μπήκαν αυτοί και πάντα έτσι μπαίνουν ως μπροστινοί για να αγαλιάσουν το δικό μας συνέστημα, σε εισαγωγικά, ότι εγώ τους ψήφισα και αυτοί κάναν κάτι καλό για μένα. Αυτοί δεν κάναν τίποτα. Φρόντισαν να έχει γίνει ιδιωτική η περιουσία του Έλληνα πολίτη και να μεταβιβαστεί στην Italgaz, η οποία Italgaz είναι το αντίστοιχο παράδειγμα της ΔΕΠΑ, που οι Ιταλοί πάλι πολίτες με δικά τους κεφάλαια δημιούργησαν και την ιδιωτικοποίησε η Ιταλική Βουλή. Είναι η ίδια συνταγή, κύριε Τζίτζιο, που δεν συμβαίνει μόνο εδώ στη χώρα μας, αλλά σε μια παγκόσμια σκηνή. Είναι πετυχημένη η συγκεκριμένη συνταγή, γιατί φέρνει το αποτέλεσμα που θέλουν όλοι αυτοί οι οποίοι διοικούν γενικά τον άνθρωπο, όπου και αν βρίσκεται αυτός. Κύριε Τζίτζιο, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ανανεώνουμε όμως το ραντεβού για μια επόμενη εκπομπή και να το υποσχεθούμε αυτό και στους τηλεθεατές μας, γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που πρέπει να μεταφέρουμε στον πολίτη που μας παρακολουθεί, να γνωρίζει και εκείνος το πώς φτάσαμε στο σήμερα. Βέβαια. Είμαι εδώ. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Υπάρχει λύση πάνω σε όλο αυτό το κομμάτι και θα πρέπει ο πολίτης να παρακολουθήσει για να μπορέσει να αντιληφθεί τι έγινε, πώς το κάναν, γιατί το κάναν και τι μπορεί ο ίδιος να κάνει, για να μην κάνει πάντα κάποιος άλλος αντί για αυτόν. Υπάρχει θα λύση λοιπόν. Ο πολίτης να πράξει. Κρατάω αυτό, κύριε Τζίτζιο, το ότι υπάρχει λύση, για να το δούμε σε επόμενη εκπομπή. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά, κύριε Σουφλέρε. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ήταν ο κύριος Στέργιος Τζίτζιος, υποψήφιος βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στον νομό Σερών. Για όλους εσάς, καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι για όλα τα στοιχεία που προκύπτουν σε κάθε εκπομπή.